κάναμε πιστεύω την καλύτερη αρχή που μπορούσαμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είναι από τα ψηλά πατώματα της κατηγορίας. Με πάρα πολύ καλούς παίκτες, με μεγάλο budget και με μετάλλιο για πέρσι τρίτη θέση στην κατηγορία. Εμάς αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια ζωής, επιβίωσης. Μέσα στην έδρα μας είμαστε φαβοροί σε όλα τα παιχνίδια, όποια και να είναι η ομάδα. Αυτό έχω περάσει στους παίκτες μου και γι' αυτό κερδίσαμε σήμερα. Δώσαμε τα πάντα στην άμυνα, παίξαμε έξυπνα στην επίθεση και όταν πολλές φορές πλησίασε ολοκλήρωση μας πέρασε μπροστά, κάποιο παιδί πεταγόταν και έδινε τη λύση. Αυτή είναι η ομάδα και συγχαρητήρια πάρα πολλά στους παίκτες μου. Κρίθηκε σήμερα. Κρίθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί που πιέσαμε και δεν δεχτήκαμε καλά 13 λεπτά και απέναντίας βάλαμε δύο τρίποντα. Όλο αυτό όμως ήταν θέμα διαχείρισης. Έχουμε ανάσες, πιέζουμε καλά σε όλο το γήπεδο, έχουμε ρόστερ. Κάθε παίκτης όπως είδατε είναι από τον πάγκο έτοιμος να μπει και αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος και ελπίζω να συνεχιστεί σε όλη τη χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ αμφίροπη. Και ο κόσμος βοήθησε σήμερα, έτσι. Εννοείται, ο κόσμος είναι εδώ πέρα ο έκτος παίκτης μας πραγματικά. Θα τους φέρουμε κι άλλους στο γήπεδο, ακόμα περισσότερο, θα γεμίσει το γήπεδο γιατί πραγματικά νομίζω ότι παίζουμε καλό μπάσκετ. Άσχετα το τι θα γίνει στην πορεία. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα? Εάν δεν περάσουν τρεις αγωνιστικές, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανείς και τίποτα. Δεν έχω δει αποτελέσματα που καλά έγιναν συγχρόνως στα παιχνίδια. Ολοκρός που θεωρείται ομάδα πάει άνοδο, σήμερα εδώ έχασε. Δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια. Εδώ μέσα όμως δεν πρέπει να περάσει κανείς. Και αν περάσει κανείς, να είναι καλύτερος από εμάς. Και να πω στους παίκτες μου ότι χάσανε επειδή παίξαμε έναν ανώτερο αντίπαλο. Το ρόστερ σας είναι OK. Είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να φτιάξουμε με τα πενιχρά οικονομικά που έχουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο budget. Ένα της ομάδος και ένα των μετακινήσεων. Αυτό δεν το έχουν άλλες ομάδες, μόνο οι σχετικές. Οπότε είναι περιορισμένα, αλλά έχουμε στοχεύσει σε παιδιά που έπαιξαν το τοπικό πρωτάθλημα. Τα οποία τα ξέρω τα παιδιά, ξέρω τι μπορούν να κάνουν και εκεί ποντάρω. Καλά σήμερα. Δεν έχει να κάνει με κάτι ότι πήγε καλά κάτι στην ομάδα. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δει τα παιχνίδια του ΒΑΟΛ, τα φιλικά. Ξέραμε ότι έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Ασχετά αν τα τοπικά μέσα λέγανε ότι είμαστε το φαβορί. Εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε απλά ένα χρόνο παραπάνω στη ΓΑΜΑ Εθνική από ότι ο ΒΑΟΛ. Ποτέ δεν έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να ανέβουμε, ποτέ δεν έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πρωταγωνιστές. Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καυτή έδρα. Ξέραμε επίσης ότι ο κόσμος θα στηρίξει, είναι η πρεμιέρα, οι πρεμιέρες κρύβουν και εκπλήξεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δικαιολογία, ο ΒΑΟΛ ήταν καλύτερος και κέρδισε, συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία που είχαμε όλο το διάστημα που ήρθαμε στο νησί. Και θα το ανταποδώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση ακόμα. Το πρωτάθλημα, πώς το βλέπετε? Δηλαδή θα ξεχωρίσουν φαβοροί, θα γίνει μάχη στην ουρά, στην κορυφή? Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας έχει δείξει ότι όλα κρίνονται σε μία νίκη ή σε μία ήττα. Δηλαδή με δύο νίκες παραπάνω από, αν δείτε την περσινή βαθμολογία, εξαιρουμένων των δύο που ανέβηκαν, όλες οι ομάδες απήχαμε δύο με τρεις ήττες. Δηλαδή, με δύο ήττες παραπάνω εκτός προγραμματισμού μπορεί να βρεθείς να κινδυνεύεις, με δύο νίκες παραπάνω μπορεί να φανείς ότι μεγαλούργησες στον όμιλο. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έχει πολύ δρόμο, είναι η πρώτη μάχη, ο πόλεμος τελειώνει την τελευταία αγωνιστική. Εμείς πέρσι την τελευταία αγωνιστική κατακτήσαμε την τέταρτη θέση, οπότε να είστε σίγουροι ξέρουμε να παλεύουμε.